Γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση, μη φωνάζετε, κυρία Βουλή. Τέτοια αντιδραστική άνθρωποι. Ερχόμαστε. Έχουμε εξέλιξη και οριστική, από ό,τι φαίνεται, στο θρίλερ Τζόκοβιτς. Τι γίνεται, Έλενα? Αντιμέτωπος με την απέλαση πλέον είναι ο Τζόκοβιτς, καθώς βγήκε η απόφαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης της Αυστραλίας. Απέρριψε για δεύτερη φορά την βίζα του Τζόκοβιτς. Το Υπουργείο αυτή τη φορά, αφού είχε πλέον ο Υπουργός την απόφαση στα χέρια του. Άρα τελειώνει το σύριαλ στην πραγματικότητα. Τελειώνει το σύριαλ. Αυτό είναι μετά από μία εβδομάδα που ασχολούμαστε με την δικαστική αυτή υπόθεση. Περιμένουμε δηλαδή τώρα να πάει για απέλαση. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η είδηση έγινε γνωστή πριν από 3-4 λεπτά. Μπορεί να ξανακάνει ένσταση τώρα ο Τζόκοβιτς? Αυτό μένει να δούμε. Πάντως αυτή η απόφαση θεωρείται τις προηγούμενες ώρες. Εάν βγει η απόφαση για απέλαση, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένσταση. Τέλος. Εκεί απελάβει. Γιατί κάτι τέτοιο λεγόταν από την πλευρά τη δική των ψηφοφόρου του. Θα το δούμε. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.